candid phone. Don't answer your phone. It's time for the drama. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο ξενοφώντας, φιλάνδρας. Ναι. Ξενοφώντα, γεια σου. Είμαι ο Πέτρος. Δεν ξέρω αν με ξέρεις από την εκπομπή της Βίκης Χατζηβασιλείου. Το πάμε πακέτο. Υπάρχει ένας κύριος ο οποίος εδώ και πολύ καιρό ψάχνει συγγενή και βάσει έρευνας που έχουμε κάνει και τα στοιχεία που μας έχει δώσει, καταλήγουμε σε σένα, ότι είναι ξαδερφός σου. Για πείτε μου το όνομα. Λέγεται John Friendman. Και από ναι. Πού είναι. Το Friendman δεν ξέρω, επειδή εσύ είσαι φιλάνδρας, έχουμε καταλήξει σε αυτό. Λέει, έχει μια φωτογραφία που είστε παλιά μαζί. Φωτογραφία με ένα... Ναι, τον ξενοφώντα μου λέει. Θα το πάμε πακέτο. Ναι, παιδί μου, από την εκπομπή. Δεν έχω καμία εσύ σχέση. Εσύ είσαι ξενοφώντα μου, γιατί κάναμε φοβερή έρευνα. 10 χρόνια είναι στη φυλακή. Και βγήκε πριν 6 μήνες και τώρα ψάχνει την οικογένειά του. Πρέπει να το βοηθήσετε αυτό το παιδί και να το δεχτείτε. Λίγο την μου. Μα κάναμε έρευνα, είμαστε το πάμε πακέτο. Δεν ξενοφώντα μου. Σου λέω τώρα έχουμε κάνει εξέταση. Σας παρακολουθούμε πόσο καιρό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ήταν μικρό παιδάκι, παίζατε μαζί. Το θέμα είναι από πολύ μικρός, έφυγε στο εξωτερικό και έπλεξε με την παρανομία. Δεν έχει γονείς. Εμφανισιακά μπορεί λίγο να τρομάζει, αλλά είναι καλό παιδί. Ναι. Το παιδί αυτό τώρα είναι Ελλάδα, αλλά δεν έχει σπίτι να μείνει. Μένει έξω. Γιατί από την Ιταλία έφυγε κατευθείαν από τις φυλακές και μένει έξω. Οπότε μόλις γνωριστείτε, θα χρειαστεί να τον έχει στο σπίτι σου. Εγώ να τον φιλοξενήσω τη μάνα μου, θα συμφωνήσω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ένα κρεβάτι θα του δώσετε και λίγο φαΐ. Εγώ καταλαβαίνω. Θα έχετε πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια γιατί ο Τζον οπλοφορεί. Έχει τον ξάδερφο θα σκοτώσει, βρε. Αφού δεν ξέρω αν δεν ξέρω. Είναι σίγουρο σου λέει, έχω το χαρτί. Ξενοφώντα, θέλω να σε φέρω σε επαφή με τον Τζον, αλλά υπάρχει πρόβλημα. Ο Τζον είναι λίγο περίεργος. Στην Ιταλία έχει μπλεκτεί λίγο με τη μαφία από μικρό παιδί, έτσι, γιατί τώρα είναι 22. Είχε μία θεία και κατηγορήθηκε ο Τζον ότι τη σκότωσε. Αλλά εσύ μην φοβάσαι, έχει γίνει πολύ καλό παιδί. Εσένα δεν θα σκοτώσει. Από τη στιγμή που μου λες ότι με βγάζει ξάδερφο με αυτόν, μέσω στοιχείων, δεν βγάζει άλλα οικογενειακά ονόματα. Ψάξαμε μέσα τον μπατζανάκι και δύο κουμπάρους, γιατί η τέτοια φτάνει μέχρι την Ιταλία, ξέρεις, το σόι σου. Ο ένας ο ξάδερφος είχε γνωρίσει την θεία του άλλου σογιού από την πλευρά όμως του γαμπρού και δεν πήγανε, δεν μείνανε μαζί στην Ιταλία, πήγανε στη Μόσχα, όπου εκεί έγιναν τα πρώτα βήματα της μαφίας. Και μετά έφυγε ο Τζον πάλι στην Ιταλία και είχαμε αυτό το μπέρδεμα. Αλλά τώρα είναι ξάδερφος. Ωραία, για μένα τι θέλετε. Να πείτε κάποια πράγματα και να του ανοίξεις τις πόρτες γιατί το παιδί είναι μόνο του. Εγώ μέσα με συμφωνώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ωραία. Δεν ξέρω τι θα πει η μάνα μου. Δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά μην αναγκαστεί ο Τζον να πιέσει τη μάνα σου. Καταλαβες. Γιατί άμα το δεχτείς εσύ. Μην αναγκαστεί ο Τζον να πιέσει τη μάνα μου, δεν έχω μικρή. Ναι, σου είπα ότι οπλοφορεί. Μου λες με ένα πράγμα ότι έχω ένα ξέρεφο που πληροφορεί, με ψάχνει και με το βάλω μέσα στο σπίτι μου να με σκοτώσει. Όχι, δεν ξέρω τι θα κάνει. Αλλά να σου πω κάτι. Να σου στείλω εκεί πέρα και να τα κανονίσετε μόνοι σας, να λύσετε τις διαφορές σας εσείς. Ναι, εσύ οπλοφορείς. Όχι, δεν οπλοφορώ. Κουζινομάχαιρο έχεις. Όχι. Πάρε ένα κουζινομάχαιρο μεγάλο και εγώ σου στέλνω τον Τζον εκεί πέρα σε μισή ωρίτσα. Όχι, βέβαια, τι είναι σοβαρό. Δώσε μου λίγο διεύθυνση. Όχι. Σε μισή ωρίτσα. Θα σου στείλω. Είναι καταπληκτικό, σου μοιάζει πάρα πολύ. Θες να του μιλήσεις λίγο στο τηλέφωνο. Για, δώστε μου. Μισό. Ξενοφώντα. Ναι. Ξενοφώντα για Τζον, ξάδερφος. Είσαι ξάδερφο. Θέλω να έρθω να μείνουμε εκεί μαζί να παίζουμε όλη μέρα όπως παλιά παίζαμε καμπόδες. Θυμάσαι το πού, θυμάσαι πού. Αυλή, δεν θυμάμαι, λουλούδια, παρτέρια. Κόκκινα, κίτρινα, άσπρα. Θεία, θυμάμαι, θεία. Πώς λένε τη θεία, θυμάσαι πώς λένε τη θεία. Δεν θυμάμαι, τη φώναζα θεία. Α, και το θείο θυμάμαι. Θείο, πώς λένε θείο. Δεν θυμάμαι, το φώναζα θείο. Και τι θυμάσαι, ρε μάγκα. Εσένα θυμάμαι, Φόντας έλεγα. Φόντα, ξάδερφε, Φόντα. Φόντα, ξάδερφε, Φόντα, ξάδερφε. Δεν θυμάσαι. Περάσαμε πολύ ωραία μαζί. Είχαμε βρεθεί με Χριστίνα, η Φιλίτσα, και περάσαμε μαζί πολύ ωραία. Παίζαμε εκεί με τα πεστόλια. Παίζαμε το γιατρό, σε κούφτονα. Τι λες, παιδάκι. Ξενοφώντα! Ναι. Είσαι στο Next Morning Show! Την πρωινή εκπομπή του Next 96,1. Η φίλη σου η Χριστίνα, η Σαμπάνη και η Φιλίτσα, η Σούμα. Σου κάνανε μια φάρσα. Τώρα το κατάλαβα. Είχα μείνει εγώ το στην ώρα σαν μαλάκα. Σε λέγα τι γίνεται. Τουλάχιστον εντάξει, ήταν καλό, ήταν ωραίο.